Τι γίνεται. Τι γίνεται, καλά. Καλά. Πώς είσαι, έλα, κάτσε. Ερώτησα τι θα σε κεράσω και μου σου απάντησα πράσινο τσάι. Είπα πράσινο τσάι. Πράσινο να κάνουμε έτσι, ναι. Μια καλή γέφυρα. Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ κλίμα ξεκίνησε η διάρκεια μία ώρα και 20 λεπτών συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή και αφού συζήτησαν για λίγη ώρα παρουσία των εκπροσώπων του τύπου στον καναπέ, στη συνέχεια οι πόρτες έκλεισαν. Μπροστά στις κάμερες συζήτηση έγινε για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Λονδίνο και τις εξελίξεις αναφορικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα, με τον Πρωθυπουργό να ζητά ανοιχτό διάβολο επικοινωνίας και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να σημειώνει ότι ο μόνος τρόπος να πάμε μπροστά είναι η συνένεση αλλά με ειλικρινή διάλογο. Πώς πήγε χθες? Πήγε καλά. Ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση. Τον γνωρίζω καλά τον Βρετανό Πρωθυπουργό, αλλά ήταν την πρώτη φορά που συναντήθηκαμε θεσμικά. Συζητήσαμε εφ' τη ύλη και για το γνωστό ζήτημα και αναμένουμε τώρα εξελίξεις. Πάντως εγώ χαίρομαι πολύ που μας δίνεται δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συνάντηση και με τη νέα σου ιδιότητα. Να σε συγχαρώ καταρχάς και επίσημα, καθώς τώρα είσαι και πολιτιακός παράγοντας και προφανώς δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης να συμφωνεί με την κυβέρνηση. Θα ήταν πολύ παράδοξο αν συνέβαινε αυτό σε μεγάλη συχνότητα. Όμως νομίζω ότι έχουμε μια υποχρέωση να έχουμε έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας και σε προσωπικό επίπεδο και να συζητούμε πάντα με ειλικρίνεια ζητήματα τα οποία πρέπει νομίζω να είναι αντικείμενα και κατηδίαν συζήτησης και προσβλέπω στο να έχουμε αυτήν την ειλικρινή επικοινωνία όποτε αυτό χρειάζεται. Εξάλλου αυτό νομίζω ότι επιβάλλουν οι καταστάσεις και οι δύσκολοι καιροί που συνολικά διανύουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Καταρχάς για το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ ισχυρός συμβολισμός του εθνικού στόχου να υπάρξει επανένωση των λιπτών του Παρθενώνα, ένα αγώνα που ξεκίνησε η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη και πραγματικά θα βοηθήσουμε κι εμείς όπως μπορούμε για να επιτευχθεί αυτός ο εθνικός στόχος. Τώρα το ζήτημα της συνένεσης, εγώ και λόγω της πρώτης εμπειρίας μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ο μόνος τρόπος για να προχωράμε μπροστά είναι η συνένεση, αλλά με ένα ειλικρινή διάλογο που θα βάζουμε τα πραγματικά δεδομένα των προκλήσεων και θα δούμε ο καθένας από τη δική του ιδεολογική οπτική πώς μπορεί να συμβαλεί. Άλλωστε, νομίζω αυτές τις πρώτες εβδομάδες έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις σε διάφορα πεδία που έχουν και κοινωνικό και οικονομικό και εθνικό ενδιαφέρον. Στην κατηδίαν συζήτηση που είχαν με τις κάμερες κλειστές πλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησαν για την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, το δημογραφικό, θέματα εξωτερικής πολιτικής και ζητήματα κράτους δικαίου. Ο κύριος Ανδρουλάκης πρότεινε τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Αντιμετώπισης του Εθνικού Ζητήματος, του δημογραφικού με εκπροσώπηση των κομμάτων της αυτοδιοίκησης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Επιπλέον έθεσε εκ νέου την ανάγκη σύστασης ενιαίας αρχής καταναλωτή ως προς τα θέματα της ακρίβειας. Στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, ο κύριος Ανδρουλάκης πρότεινε την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, επέμεινε στην άμεση συμμόρφωση της ΕΥΠ με τη δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράλληλα, καταγράφηκε η διαφωνία τους ως προς τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, την Golden Visa και την έκτακτη εισφορά στα κέρδη των τραπεζών.